τα προβλήματα όλων των αγροτών της Ευρώπης δεν είναι τα ίδια. Για διαφορετικούς λόγους κινούνται οι Ευρωπαίοι αγρότες, για διαφορετικούς λόγους κινούνται όμως και για διαφορετικά προϊόντα οι υπόλοιποι. Πολύ περισσότερο η Θεσσαλία, η οποία είναι και μια πληγήσα περιοχή από τις καταστροφές, και πολύ περισσότερο η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ενώ έχει ανακοινωθεί ότι θα έχει πάρει τις αποζημιώσεις και τα χρήματα τα οποία τους έχουν πει, και ενώ οι άλλες περιοχές Θεσσαλίας ήδη έχουν πάρει, δυστυχώς ακόμα δεν έχουν προσδιορίσει το πότε θα τα πάρουν και για να μπορούν και αυτοί να κινηθούν για την παραγωγή τους. Εξήγησα ότι στην Ευρώπη εμείς έχουμε ένα κυρίαρχο στόχο ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Την προσπάθειά μας να είναι αυτόνομη και αυτάρκηση η Ευρώπη σε τρόφιμα. Για να είναι αυτόνομη και αυτάρκηση σε τρόφιμα, οφείλουμε να υπάρχει ευρωπαϊκή παραγωγή. Και στην κάθε χώρα, αλλά και στον κάθε νομό της χώρας, να στηρίξουμε τα προϊόντα τα οποία παράγει η συγκεκριμένη περιοχή. Τη Δευτέρα που επιστρέφω στην Αθήνα θα κοιτάξω να έχω τις συναντήσεις που απαιτείται να έχω και την άλλη εβδομάδα που θα πάω στις Βρυξέλλες θέλω να διαβεβαιώσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είχε προβλέψει αυτές τις καταστάσεις, γιατί λόγω του πολέμου λέγαμε ότι θα έχουμε επισιτιστική κρίση και θα έχουμε μείωση της παραγωγής και για την αγρανάπαυση και για τα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και έπρεπε να αυξήσουμε την παραγωγή. Γι' αυτό ακριβώς και επειδή ενδιαφερόμαστε για τους νέους αγρότες, οι οποίοι πρέπει να μείνουν, πρέπει να παράγουν, αλλά δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι και οι κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες. Και από την άλλη εβδομάδα που θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες, θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις μαζί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και για τα συγκεκριμένα και εξειδικευμένα προβλήματα της συγκεκριμένης περιοχής.